Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στο ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος, τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον? Δηλαδή υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τη σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ορισμένα ζητήματα με βάση το νομοσχέδιο. Μην ανοίξουμε περισσότερο αυτή τη συζήτηση. Δημόσιο συμφέρον και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Γιατί δημιουργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας? Για να διασώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της τράπεζας στη χώρα μας και να το σταθεροποιήσει. Πώς, με ποιο τρόπο? Μέσω της ανακεφαλαιοποίησης. 35 δις οι ανακεφαλαιοποίησεις που κάνουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής, το 12 και το 13. Ποια ήταν η εύλογη αξία των μετοχών 31/12/13? 22,5 δις. Άρα είχαμε απομείωση. Η εύλογη αξία το 14/31/12 11,6 δις. Δηλαδή 24 περίπου δις χαθήκανε μέσα σε 2 χρόνια. Από τα χρήματα που είχε βάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες και τα οποία ουσιαστικά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πάμε και μετά, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 31/12/19, αυτά η εύλογη αξία των μετοχών έπεσε στο 1,8 δις. Δηλαδή ξαφνικά 35 περίπου δις κάνανε φτερά. Αλήθεια, ποιο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετεί αυτές οι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων, τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή το λαό που φορτώθηκε στην πλάτη του περίπου 35 δισεκατομμύρια από τη διακυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ? Και αλήθεια, τι είδους δημόσιο συμφέρον αυτό όταν στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση επί ΣΥΡΙΖΑ απαγορεύτηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετέχει? Δηλαδή τι έγινε από επένδυση? Γιατί συμμετείχαν μόνο ιδιώτες και το Ταμείο έχασε τη συμμετοχή, δηλαδή το δημόσιο και ο δημόσιος έλεγχος. Και πολλοί τότε μιλήσανε για επιστροφή επί κυβέρνηση στους παλιούς ιδιοκτήτες και κάποιοι άλλοι και για αφελεινοποίηση των τραπεζών. Αλήθεια, αυτή η επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ποιον εξυπηρετούσε? Βέβαια, θα αφήσω ασχολίαστος και κάποιους νεολογισμούς ή και ανορθολογισμούς που ακούστηκαν εδώ περί κοινωνικού χαρακτήρα, λέει, των τραπεζών. Αλλά, συγγνώμη, οι τράπεζες τι είναι? Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή κερδοσκοπικά, που πατάνε πάνω στην αγωνία και στις ανάγκες του κόσμου για να βγάλουν κέρδη? Να δούμε λίγο την πορεία των τραπεζών σε δύο μεγέθη που σχετίζονται και με την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες αλλά και με την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Το 2009 στη χώρα μας υπήρχαν 4.162 υποκαταστήματα και 68.700 τραπεζοϋπάλληλοι. 31/12/14 τα υποκαταστήματα μειώθηκαν στο 2.562 και σε 44.000 τραπεζοϋπάλληλοι. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ, ΠΑΣΟΚ. Αλλά και μέχρι το 2018 η μείωση αυτών των υποκαταστημάτων συνεχίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. 1.874 υποκαταστήματα, 38.000 τραπεζοϋπάλληλοι. Μειώσεις τραπεζοϋπαλλήλων με απολύσεις, με θελούσιες εξόδους, με μετατάσεις, με όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο 2020 τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών να είναι στη χώρα μας 1.549 υποκαταστήματα με 30.600 εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα εντατικοποίηση των τραπεζοϋπαλλήλων. Και δεύτερο, μεγάλες δυσκολίες στο να εξυπηρετηθούν οι αγρότες, οι βιοπαλαιστές, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά γενικά στρώματα που δεν έχουν και μεγάλη ευχέρεια στη χρήση των μέσων, των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, που πρέπει να κάνουν αποστάσεις δεκάδων και εκατοντάδων χιλιόμετρων για να μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας.
Αυτές λοιπόν είναι οι πολιτικές. Αυτή λοιπόν η πορεία συρρήκνωσης των υποκαταστημάτων και μείωση των εργαζόμενων, ποιος εξυπηρετεί? Τους τραπεζίτες, γιατί αυξάνουν την ανταγωνιστική και την κερδοφορία τους, ή το λαό? Τους τραπεζίτες. Και σε αυτή την επιλογή έχει την ίδια απάντηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εξυπηρέτηση των τραπεζιτών. Και ένα τρίτο σημείο που πρέπει να δούμε, διαχείριση των κόκκινων δανείων. Αλήθεια, δημιουργήσατε από κοινού, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ένα πλαίσιο λειτουργίας των διάφορων services, τα φάτς, τα πρακτικά. Τότε τα λέγατε services όταν ήταν στην κυβέρνηση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βεβαίως να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, όσον αφορά από στα χέρια της τράπεζας, αλλά το ιδιωτικό χρέος να παραμείνει. Και ταυτόχρονα τι άλλο κάνατε? Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαγράψατε κόκκινα δάνεια επιχειρηματικών ομήρων, πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων. Και έχουμε ζητήσει αλλεπάλληλες φορές και από τον Υπουργό Οικονομικών και από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και από την Ένωση Τραπεζών να μας πούνε πόσα είναι αυτά τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια των επιχειρηματικών ομήρων που διέγραψαν οι τράπεζες όλο αυτό το διάστημα, την τελευταία 15 ετία. Αλλά απάντηση καμία. Και είναι λογικό, γιατί κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Και την ίδια στιγμή διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ένα νομικό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς με ιδιώνυμο, για να απαγορεύεται η κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς, για να μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία εκποίησης της ιδιωτικής περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων που χρωστάνε στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία. Ενώ αντίθετα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, έτσι, το κούρεμα είναι γεγονός. Να μην μιλήσουμε για μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που χρεοκόπησε, πόσο κουρεύτηκαν τα δάνεια για να μεταβιβαστεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μιλήσουμε σήμερα για τη διαπραγμάτευση που γίνεται για το πόσο θα κουρευτούν τα δάνεια στις τράπεζες, στα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία της επιχείρησης που διαχειρίζεται τα τρία στην Ξάνθη, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα, τα τρία καζίνο που διαπραγματεύονται οι Ισραηλίτες επενδυτές να τα πάρουν, και ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες και το σούπερ μάρκετ και τον καζίνο κάνουν ζωή χαρισάμενοι σε βάρος των κορόιδων. Στο jet set είναι όλοι αυτοί. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλουμε να θίξουμε λοιπόν, επί της ουσίας αυτή η βαθιά αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική γίνεται στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος. Δεύτερο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, για τον ΟΔΙΧ και τον εξυγχρονισμό των οποίων κάνετε. Πέρα από τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για τον ΟΔΙΧ, βάζετε μέσα και μια επιπλέον λειτουργία. Δηλαδή να μπορεί να διαχειρίζεται τα ταμιακά διαθέσιμα του δημοσίου και τα ταμιακά διαθέσιμα του ενιαίου λογαριασμού θησαυροφυλακίου. Αλήθεια, από πού και ως πού τα ταμιακά διαθέσιμα των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, τα αποθεματικά, άλλα ταμιακά διαθέσιμα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και να αξιοποιηθούν για το δημόσιο χρέος? Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα να μπορούν να αξιοποιούνται έτσι τα ταμιακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία? Αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες που πρέπει να εκπληρώνουν τα νοσοκομεία, οι δήμοι, τα ασφαλιστικά ταμεία, και όχι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου, του κρατικού χρέους. Είναι δηλαδή μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, διάταξη. Τρίτο ζήτημα, πώς το ψάρι το βαφτίζεται, το κρέας μάλλον το βαφτίζεται ψάρι, πώς δηλαδή κάνετε το μαύρο άσπρο για την ΕΑΒ και για το κίνητρο, λέει, αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, το οποίο τι είναι, επί της ουσίας εντατικοποίηση των εργαζόμενων, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπογράφεται συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργαζόμενους, δεν αυξάνεται τη μισθοδοσία, δεν αυξάνεται τη μισθοδοσία και όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν, και ταυτόχρονα τι γενικεύεται, γενικεύεται τους εργαζόμενους και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Αντί λοιπόν να πάρουν ουσιαστικές και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μετά από τόσα χρόνια μειώσεις
που είχαν υποστεί δίνεται ένα πριν παραγωγικότητας ακριβώς για να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και με τον φόρο, με την κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα είδη γουνοποιίας. Ποιος εξυπηρετείτε? Εξυπηρετείτε τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο οι οποίοι μαστίζονται από ανεργία ή από δυσκολία στην έβρεση εργασίας ή πολλοί από αυτούς τους χρωστάνε οι διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται δεδουλευμένα. Δίνεται δηλαδή, γίνεται για αυτό το σκοπό να βελτιωθεί η θέση των εργαζόμενων στον κλάδο της γουνοποιίας που έχει τσακιστεί για να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις και να έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα αύξησης του τζίρου τους και εν γέννη της κερδοφορίας τους. Άρα λοιπόν δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων στον κλάδο της γουνοποιίας. Η πέμπτο ζήτημα. Λέτε προχωράτε σε ολική απαλλαγή από τη φορολογία των επενδύσεων που θα κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. Και στον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης διατηρείται αυτό τον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μέχρι 250 εργαζόμενους θεωρείται μικρομεσαία επιχείρηση και με τζίρο έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι που τυπικά εντάσσονται ουσιαστικά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς, κύριε Υπουργέ? Όταν χρωστάνε στις τράπεζες, όσοι είναι σε τράπεζες ακόμη, όταν χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, θα μπορούν να βρουν πόρους για να προχωρήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις, για να απαλλαγούν από τη φορολογία? Ποιος εξυπηρετεί συγκεκριμένη διάταξη επί της ουσίας? Επί της ουσίας, συγκεκριμένη διάταξη θα εξυπηρετήσει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό το τομέα, που κάτω από τον έβυχο τίτλο μικρομεσαίες, που για τη χώρα μας είναι μεγάλες επιχειρήσεις, τις λίγες δηλαδή, μερικές χιλιάδες επιτυχές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα προνόμια και τα κίνητρα που δίνει η συγκεκριμένη διάταξη. Και θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο την απόσταση με τους υπόλοιπες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυταπασχολούμενους, που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν τα αντίστοιχα κεφάλαια, ούτε καν να δανειστούν για να προχωρήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Άρα, επί της ουσίας, είναι μια συγκαλυμμένη ενίσχυση και εξυπηρέτηση των αναγκών των πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα, για το ζήτημα με τη Λάρκο, ως ΚΚΕ αναφερθήκαμε αναλυτικά. Έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, διαχρονικό στη χώρα μας, γιατί ακριβώς όλες οι κυβερνήσεις θέλαν η Λάρκο να είναι μια επιχείρηση η οποία θα προμηθεύει με φτηνό μετάλλευμα τις πολυεθνικές, ούτως ώστε που αξιοποιούν το νικέλιο, αξιοποιούν το κοβάλτιο, το σιδερονικέλιο, για να έχουν φτηνή πρώτη ύλη και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους. Γι' αυτό ακριβώς διατηρήθηκε έτσι ο χαρακτήρας της Λάρκο, παρέμεινε δηλαδή απλώς μια εξορυχτική εταιρεία χωρίς να αποκτήσει καθετοποιημένη δομή που θα μπορούσε και το δημόσιο, όπως το εννοείται, συμφέρον να εξυπηρετήσει, γιατί θα είχε περισσότερα έσοδα, αλλά βεβαίως και μεγαλύτερες και περισσότερους εργαζόμενους και καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους να υπάρχουν. Αυτό όμως καμία κυβέρνηση δεν το ήθελε, γιατί ακριβώς η διάθεση της κάθε κυβέρνηση είναι πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολυεθνικές που θέλουν φτηνή πρώτη ύλη. Άρα λοιπόν η Λάρκο παρέμεινε μια εταιρεία τροφοδοσίας με φτηνή πρώτη ύλη τους επιχειρηματικούς ομίλους και μάλιστα φτάσει σε τέτοιο σημείο απαξίωση στη Λάρκο, ακόμη και η ΔΕΗ που είναι μέτοχος της Λάρκο να πουλάει σε διπλάσια τιμή το ρεύμα για να διασφαλίσει η ΔΕΗ την κερδοφορία της σε σχέση με τις υπόλοιπες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Εσείς μετατρέψατε τη Λάρκο σε μηχανισμό χειραγώγησης και ρουσφετιού των εργαζόμενων και με όλες αυτές τις διαδικασίες όχι μόνο δεν εξυγχρονίστηκε η εταιρεία, αλλά την οδηγήσατε σε χρεοκοπία τυπική, γιατί ουσιαστική είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο του σιδηρονικελίου, με 90% αποθέματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανήκουν στην Λάρκο όσον αφορά το σιδηρονικελίο.
Εσείς διατηρήσατε αυτές τις συνθήκες, τις τραγικές ελλείψεις υγιεινής και ασφάλεια τους εργαζόμενους, με τους δεκάδες νεκρούς που θρηνεί και με τους τραυματίες. Κύριε συνάδελφε, οι οποίοι υπάρχουν στην επιχείρηση αυτή. Αυτή λοιπόν η λύση την οποία προωθεί και προκρίνει σήμερα η κυβέρνηση επί της ουσίας, τι αναγνωρίζει? Αναγνωρίζει πρώτον, ολοκλήρω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, πρώτον ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν βαρύδια. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώνουμε δύο σε ένα λεπτό. Έχω σας έχω δώσει να ξέρετε. Το ξέρετε, σε ένα λεπτό έχω τελειώσει. Τι δείχνει η κυβέρνηση? Ότι οι εργαζόμενοι είναι βαρύδια. Ότι ο τυχόν επενδυτής θέλει την επιχείρηση καθαρή από εργατικό βάρος, όπως το εννοεί, για να μπορεί να προσλαμβάνει πολύ φθηνούς εργαζόμενους. Άρα είναι παραμύθια της χαλιμάς αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι έτσι θα αναβαθμιστεί συνολικά οι συνθήκες εργασίας στην περιοχή. Αντίθετα, θα υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο. Και από αυτή την άποψη, όχι μόνο δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά αντίθετα οδηγούνται σε απολύσεις, στην ανεργία, αλλά και σε εξώσεις, ένα μεγάλο τμήμα από αυτούς. Από αυτήν την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, όσες προσπάθειες και αν κάνετε με τους διάφορους υποτακτικούς σας να διασπάσετε τους εργαζόμενους, δεν θα τα καταφέρετε. Έχουν εμπειρία οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από μακροχρόνιους αγώνες και με την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν και άλλα τμήματα της εργατικής τάξης και του λαού και της περιοχής, αλλά και συνολικά στη χώρα μας, μπορεί και πρέπει αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει φραγμό, να αποτραπούμε οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, και εμείς αυτό ζητάμε και σε αυτό θα επιμείνουμε, κύριε Πρόεδρε, να πάρει πίσω η κυβέρνηση την κατάπτυση αυτή του πολιτικού.